πιο σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες στη χώρα έχουν ληφθεί στα καφενεία. Θα σας μεταφέρω λίγο στα χωριά για να πάμε την ιστορία από πίσω. Έχω δει σε καφενείο ισολογισμό εταιρείας το πακέτο, θυμάστε το πακέτο, στα καρέλια το πακέτο, ναι, από πίσω, κανονικά και έσοδα-έξοδα. Και φαίνεται ότι δούλευε αυτό, το μοντέλο δούλευε και business plan απίστευτο. Όταν πήρα την πρόσκληση για το TEDx και είδα τη Λαμία σε αυτό τον οργανισμό, ένιωσα μεγάλη περηφάνεια γιατί έχω γεννηθεί πολύ κοντά σε ένα χωριό εδώ στην Αμφίλη. Έκανα ελιτίστικες σπουδές για τα δεδομένα του χωριού, τελείωσα κλασική φιλολογία και φιλοσοφία. Αλλά όταν είδα το θέμα synergy, συνέργεια, εκεί λίγο κάπως σκουμπόθηκα, δεν ήξερα τι να πω. Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε ως λαός, δεν είμαστε της συνέργειας και σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε καταφέρει σε απόλυτο βαθμό. Μου έχει μείνει μια εικόνα στο χωριό, όταν πήγαινα καλοκαίρι, στο χωριό της μητέρας μου, υπήρχε μόνιμα μια χαλασμένη βρύση, η οποία διαρκώς έσταζε. Και ήταν στο καφενείο και συζητούσαν ποιος φταίει γιατί στάζει η βρύση, όχι ποιος θα τη φτιάξει. Η οποία διαρκώς κάθε καλοκαίρι ήταν το ίδιο, δηλαδή συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει μέσα από τη συνέργεια να βρίσκουμε λύσεις. Και θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα αυτό. Η γνωστή κουβέντα που γίνεται, ξανάρχομαι στο καφενείο, η γνωστή κουβέντα που γίνεται είναι όταν πεις κάτι, ξέχασέ το. Και όχι μόνο ξέχασέ το, ξέχασέ το ρε μάλακα, δεν γίνεται αυτό. όταν πήγα το 2010, γύρισα από ένα ταξίδι από την Ελβετία και γύρισα πίσω και περίμενα να δω άλλα πράγματα, δεν είδα τόσα καγέν στην Ελβετία όσα έβλεπα στην Αθήνα το 2010. Και λέω κάτι γίνεται. Ξαναπήγα πίσω στο χωριό. Είχα εκείνη την εποχή, δούλευα στην ιδιωτική εκπαίδευση και κάποια στιγμή το 2011, σε δύο εταιρείες που ήμουν, κλείσαν. Από κακή διαχείριση. Και βρίσκομαι το 2011 στο πουθενά. Είχα την εικόνα, επειδή μεγάλωσα σε χωριό, είχα την εικόνα του τι συμβαίνει πραγματικά, ποιες αξίες είχαμε στα χωριά και στην πορεία απολέσαμε. Είχα την εικόνα της γιαγιάς που ήταν στο χωριό και βάζαν σε μαξιλαροθήκες, θα το έχετε δει αυτό, που βάζουν ακόμα και σήμερα, γιατί το έχω συναντήσει μάλιστα και στην Αμερική, μου είπε μία στο Τέξας ότι ναι, το κάνουμε και εμείς αυτό. Βάζαν σε μαξιλαροθήκες όσπρια, κιλοπίτες κτλ. Την κράτησα αυτή την εικόνα και μετά ήθελα μέσω των σπουδών να γυρίσω πίσω και να αφήσω κάτι στην τοπική κοινωνία στην οποία μεγάλωσα. Στην πορεία γίναν διάφορα πράγματα κάποια στιγμή και είχα στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε στον πρωτογενή τομέα και αυτό που έχουμε ως όσπρια, να το πω εμείς, ξέρω εγώ, τα ρεβίθια, μόνο κάθε Παρασκευή και τι κακό μας βρήκε. Κατοχικά προϊόντα τα λέω κατοχικά. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και το timing διεθνώς ήταν με το μέρος μας. Εν τω μεταξύ, όποτε έχω σχεδιάσει να πω κάτι, δεν λέω ποτέ αυτά. γίνεται μεγάλη κουβέντα, γινόταν και γίνεται στην Αμερική μια μεγάλη κουβέντα για τη μεσογειακή διατροφή, τα ωφέλη, πώς όλο αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αλλά στα ταξίδια που πήγαινα και η Αμερική και η Ευρώπη, δεν έβλεπα πουθενά κάτι το διαφορετικό από ελληνικό. Ή έβλεπα κακής ποιότητας, κάτι ξεχασμένα του 50, του 60, τσουλιάδες, Παρθενώνα, παρόλο που έχω σπουδάσει την κλασική φιλολογία. Δεν ήταν αυτό το οποίο ήξερα, γιατί ήξερα στα ελληνικά χωριά και ήξερα τη δουλειά που γίνεται από τους Έλληνες παραγωγούς, το πού χάνεται και δεν βρίσκει τελικά το δρόμο στις διεθνείς αγορές. Δεν μου αρέσαν οι συσκευασίες που έβλεπα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα. Οπότε σκέφτηκα να πάρω την εικόνα της γιαγιάς που έβαζε σε μαξιλαροθήκη και την οποία να την κάνω σε μια απομίμηση σακιού 500 γραμμάρια.
όταν το είπα αυτό και έψαχνα να βρω στην Αθήνα ποιος θα το κάνει κτλ. Είχαν κλείσει όλοι, δεν υπήρχε. Μου λέγανε πάλι, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό, ξέχασέ το. Καλά. Το ξανά πάλι πήγα από εδώ, από εκεί κτλ. Ώσπου βγήκε η συσκευασία, αλλά δεν βγήκε μόνο η συσκευασία. Την ίδια χρονιά του 2014, η συσκευασία πήρε το δεύτερο βραβείο πανευρωπαϊκά για το design και το packaging. Λέω, τότε γίνεται μάλλον. στην πορεία, αφού έγινε αυτό, άρχισε μετά να παίρνει μια σοβαρή υπόσταση το όλο εγχείρημα και δεν είναι η επιχειρηματικότητα. Είναι ότι έβλεπα κόσμο ο οποίος δούλευε χωρίς νόημα, δηλαδή δεν έβρισκαν ανταπόκριση η κόπη του. Ξαναπήγα σε κάποια χωριά, πήγα στο καφενείο, με κοιτούσαν λίγο, οκ, okay, τι θέλει αυτός τώρα, λεφτά θέλει. Και καθίσαμε, συζητήσαμε με κάποια παιδιά, ευτυχώς βρήκα δύο νέα παιδιά και εμπιστευθήκαν στην αρχή την προσπάθεια. Πηγαίνοντας για την πρώτη εξαγωγή στο Λονδίνο, το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό, βρίσκομαι σε μια μεγάλη εταιρεία στο Λονδίνο, εγώ από το πουθενά εντελώς, όπου με υποδέχεται, ήρθε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και με πήρε από το σταθμό, από το μετρό, και πήγαμε στο γραφείο. Εγώ περίμενα κάτι, είχα στο μυαλό μου εικόνα, γραβάτα, πρωτόκολλο, στημένα πράγματα, καμία σχέση. Όταν πήγαμε στο γραφείο, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, βλέπεις αυτό το μπάκο με τα χαρτιά, λέω, ναι. Λέει, αυτά είναι αιτήματα από Ελλάδα. Α, λέω, καλά, εντάξει, ωραία, καλό ταξίδι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ποτέ. Μόνο εσύ, μου λέει, και ένας από την Κύπρο με πήρε τηλέφωνο. Λέω, τι εννοείται. Όχι, μου λέει, απλά οι υπόλοιποι στείλαν και δεν ξαναγύρισαν πίσω να ρωτήσουν ποιος είναι εκεί. Για να μην τα πολυλογώ, κλείσαμε τη συμφωνία και γυρίζω πίσω Ελλάδα, ενώ πίστευα ότι τα είχα κανονίσει όλα και με τους Έλληνες παραγωγούς ήταν όλα εντάξει κτλ. Είχαμε κανονίσει την εξαγωγή για να φύγει. Με παίρνει τηλέφωνο κάποιος από τους παραγωγούς και μου λέει, δεν φεύγει, μου λέει, το φορτηγό. Λέω, τι εννοείς. Λέει, πρέπει να βάλεις και άλλα λεφτά. Δεν γίνεται. Μα λέω, μπήκαν τα λεφτά. Α, μου λέει, αυτό ήταν χθες, σήμερα είναι άλλο. Λέω, πώς θα συνεργαστούμε για να πάμε έξω. Κοίταξε, μου λέει, αδερφέ, δεν με νοιάζει να συνεργαστούμε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά. Και θέλω και άλλα λεφτά. Εκεί λοιπόν άρχισα λίγο να σκέφτομαι ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Και τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι φαίνονται. Υπάρχουν δύο μεγάλοι μύθοι στη χώρα. Ο ένας μύθος λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι σε όλο τον πλανήτη, είμαστε άπτεστοι. Και ο άλλος μύθος λέει ότι όλος ο πλανήτης τα έχει με εμάς. Όλοι μας κυνηγούν. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Κανένα από τα δύο. Έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες, έχουμε ιδιαίτερα προτερήματα. Ο τόπος... Ευτυχώς και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε ευλογημένος τόπος από πολλές απόψεις. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα να συνεργαστούμε, εκεί είναι αυτό από το οποίο πάσχουμε όλοι. Και όλοι πάσχουμε από εγωισμό. Μπαίνει ένα μεγάλο εγώ μπροστά, πάντα με φωτεινά γράμματα, και δυσκολευόμαστε να έρθουμε στη θέση του άλλου. Ή να το πω διαφορετικά, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τη λέξη ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση είναι μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημά μας, διότι στις διεθνείς αγορές που αυτή τη στιγμή εμείς, φανταστείτε ότι ξεκίνησε μια εταιρεία, την πρώτη εξαγωγή την έκανα από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Καμία υποδομή, τίποτα. Αλλά υπήρχε ένα ισχυρό όραμα και ένα ισχυρό πάθος ότι ναι, γίνεται να αλλάξουμε αυτό που είχαμε μέχρι χθες και μπορεί να αλλάξει αυτό. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, είναι αλήθεια ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, αλλά όταν κάποιος πιστεύει πραγματικά αυτό που θέλει να κάνει, νομίζω ότι θα βρει στόχο και στο τέλος θα βρει και σωστούς συνεργάτες, γιατί δεν είναι όλα μαύρα και δεν είναι όλα
τόσο δυσάρεστα όσο φαίνονται. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια με νέα παιδιά που συνεργάζομαι έχει αλλάξει η νοοτροπία, αλλά και με παλιούς οι οποίοι έχουν την εμπειρία και προσφέρουν σε αυτό που κάνουμε. Ξεκινήσαμε μια ομάδα 2 παιδιών και τώρα έχουμε μια ομάδα 35 παιδιών, οι οποίοι είναι νέα παιδιά που έχουν γυρίσει σε χωριά, καλλιεργούν με νέες μεθόδους. Πήγαμε και τους πείσαμε ότι πρέπει να καλλιεργούν ελληνικές ποικιλίες, δεν έχω καταλάβει γιατί να έχουμε άλλες ποικιλίες. Μειώσαμε το κόστος παραγωγής. Λέω κάποιες λεπτομέρειες, απλά για να καταλάβετε κάποιες έννοιες, οι οποίες πριν ήταν εντελώς ξεχασμένες και δεν υπήρχαν. Και όλα αυτά έγιναν γιατί πιστεύαμε πραγματικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πήγαμε πίσω και είναι αυτό που ονομάζουμε συνείδηση της καταγωγής. Συνείδηση της καταγωγής είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος από πού προέρχεται και τι ακριβώς κάναν οι προηγούμενοι από αυτόν. Και αυτό το εξελίξαμε για να σταθούμε επάξια σε διεθνείς αγορές. Δεν θα πρέπει να ακούμε κανέναν, και το λέω σε όλους και κυρίως και στα νέα παιδιά, δεν θα πρέπει κανένας να ακούει αυτά που του λένε χωρίς να τα δέχεται με μια κριτική διάθεση. Πιστεύω, και το πιστεύω πραγματικά αυτό, ότι υποκείμενο της ιστορίας είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το ότι δεν έχουμε χρήματα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία μιζέριας, απαξίωσης. Δεν είναι το πρόβλημα τα χρήματα. Και το λέω εγώ γιατί 9 στις 10 πόρτες στην αρχή ήταν θεόκλειστες. Δεν μας έπρεπε κανένα σοβαρά τίποτα. Και επίσης μπήκαμε σε έναν κύκλο στον οποίο δεν είχαμε καμία σχέση. Ωστόσο, και τα χρήματα βρεθήκαν στην πορεία και οι σωστοί συνεργάτες βρεθήκαν και το όλο εγχείρημα προχώρησε. Άρα, υποκείμενο της ιστορίας είναι ο άνθρωπος. Η συνέργεια είναι πολύ σημαντική για να σταθεί κάποιος επάξια, όχι μόνο σε διεθνείς αγορές και παντού. Και νομίζω ότι αν αυτό το βελτιώσουμε και ο καθένας από τη θέση στην οποία βρίσκεται έρθει πιο κοντά, αν ο καθένας δηλαδή προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά και να κατανοήσει τι ακριβώς προσπαθεί να του πει ο άλλος, εν τω μεταξύ έχουμε και την διάθεση συχνά εμείς οι άνθρωποι να μην ακούμε, τι μας λέει ο συνομιλητής μας. Σε έναν διάλογο, είναι διάλογος μεταξύ κοφών. Και όταν είδα το θέμα Synergy, είναι αλήθεια ότι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του. Γιατί αυτό γίνεται. Επομένως, ακούστε τους ανθρώπους, ακούστε τι σας λένε, ας ξαναπάμε πίσω στα χωριά και να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε, μην απολέσουμε κάποια πράγματα ή κάποιες αξίες. Και αυτό που θα ήθελα να πω ως τέλος και να κλείσω είναι ένα απόφθεγμα του Γκάντι, του Μαχάτμα Γκάντι, όπου είχε πει το εξής. Στην αρχή μας αγνοούν, έπειτα μας κοροϊδεύουν, στη συνέχεια μας πολεμούν, αλλά στο τέλος νικάς. Ευχαριστώ.